Έγινε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τη ΔΕΙΑΧ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα, μιας και η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πραγματικά την βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής είναι η λειψιδρία. Δηλαδή δεν έχουμε αρκετό νερό στην περιοχή, σε όλο το νησί της Χίου, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και να συζητήσουμε στρατηγικές για το μέλλον. Επίσης, θέματα τα οποία μας απασχολούσαν είναι και μας απασχολούν από πλευράς περιφέρειας έχουν να κάνουν με την στρατηγική που έχουμε να κάνουμε για το νερό. Όταν λέω στρατηγική εννοώ πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα έργα που έχουμε, δηλαδή όπως είναι οι λιμνοδεξαμενές, όπως είναι τα φράγματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε επιπλέον σε διάφορα σημεία το πρωτογενή τομέα το οποίο χρειάζεται νερό, το οποίο δεν έχουμε πρωτογενή τομέα και ένας από αυτούς τους λόγους είναι και λόγω της λειψιδρίας που υπάρχει. Σε όλα αυτά έγινε μια ολοκληρωμένη συζήτηση, συζητήθηκαν για το φράγμα το οποίο περιμένουμε από το Υπουργείο για να μπορέσει να ολοκληρώσει το δικό του κομμάτι για να μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς σαν περιφέρεια, για να μπορούμε να το παραδώσουμε στη ΔΕΙΑ κλπ. Το οποίο αυτό θα δώσει μια μεγάλη πνοή από πλευράς άδρευσης, αλλά συγχρόνως αν κάνουμε και ταχυδηληστήριο θα μπορούσε να μας δημιουργήσει ακόμα και πόσιμο νερό. Συζητήσαμε για το Σαραπιό, το οποίο είναι, θέλουμε να γνωρίζει και η ΔΕΙΑΧ τις κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε σαν περιφέρεια για να μπορούμε να προχωρήσουμε στη μελέτη και στην υλοποίηση, όπως και του Κατράρι, ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί για 2 εκατομμύρια κυβικά και αυτή τη στιγμή έχει μόνο 79.000 κυβικά. Έντονο το στοιχείο της λειψιδρίας και έντονο επειδή στην περιοχή εκεί υπάρχει ανάγκη λόγω πολλών καλλιεργειών κλπ. Που χρειάζονται για άδρευση. Οι λιμνοδεξαμενές είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα σε αυτά τα χρόνια διαχρονικά έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Θα πρέπει να συζητηθούμε σε μεγαλύτερο πλαίσιο ποιες είναι ικανοποιητικές για να μπορέσουμε να τις αξιοποιήσουμε σωστά και ποιες δεν είναι. Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα της κάθε περιοχής. Μία συζήτηση που έγινε πολύ έντονη ήταν για την περιοχή, την λιμνοδεξαμενή στο Βίκι, το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα πρωτογενής τομέας να βοηθηθεί και να μπορέσουμε να κάνουμε συνάντηση από την περιφέρεια μαζί με την αγροτική ανάπτυξη και το τμήμα της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης για να συζητήσουμε πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για να δώσουμε κίνητρα και εμείς σαν περιφέρεια να βοηθήσουμε το πρωτογενή τομέα στην περιοχή αυτή. Μία άλλη συζήτηση πάνω σε αυτό ήταν και στους βαβύλους που δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό, δηλαδή δεν υπάρχει ταμιευτήρας για να μπορέσει να αποθηκευτεί νερό. Έγινε μία πιο μεγαλύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό, μήπως μπορούμε να προτείνουμε να κάνουμε κάτι ταμιευτήρα ή λιμνοδεξαμενή. Αυτό είναι υποσυζήτηση και υπομελέτη προφανώς για να μπορούμε να απαντήσουμε. Για να βοηθηθεί η περιοχή που είναι παιδινή και έχει πάρα πολύ μεγάλη εφορία και θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα για πρωτογενή τομέα σε όλη την περιοχή εκεί. Κύριε Πρυνιά, η περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσεις, γιατί στην ουσία αυτό είναι και ο σημαντικός ρόλος, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν τέτοια έργα. Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως, αυτή τη στιγμή αυτά που υπάρχουν είναι προγράμματα από το ΕΣΠΑ, τα οποία μπορούν να βοηθήσουμε και σαν περιφέρεια εμείς. Είναι η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας που μπορεί να υποστηρίξει προγράμματα, τα οποία είναι τέτοιας μορφής. Όπως έχω ενημερωθεί αυτή τη στιγμή, έχουν κατατεθεί κάποιες προτάσεις, συγχρόνως όμως, ένα από τα μεγάλα θέματα που
και συζητήσαμε και μάλλον η κατεύθυνση είναι αναγκαία για να πάμε προς τα εκεί, είναι το δίκτυο αποχετεύσεων, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Θεωρώ πως υπάρχει, μπορεί να υπάρχουν και διαρροές. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι αρκετά παλιό. Θα πρέπει να το ελέγξει πρώτα η ΔΕΙΑΧ, να κάνει τα ανάλογα. Και εμείς έχουμε τις κατάλληλες, τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και με χρηματοδοτήσεις.